Θα πάμε στην Καρδίτσα. Έχει πάει εκεί ο Άγγελος Λαμπίδης και είναι μαζί του ο κύριος Γάζος, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας των Νοσοκομειακών Γιατρών εκεί στην Καρδίτσα και στο νοσοκομείο της πόλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πράγματι, το έγγραφο αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις στην περιοχή της Καρδίτσας και όχι μόνο στην Καρδίτσα. Και μάλιστα από το πρωί είναι και κάποιοι, ελάχιστοι βέβαια, αλλά είναι κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θέλησαν να το υπογράψουν. Θα μας πει περισσότερο ο κύριος Γάζος, ο οποίος είναι γιατρός, είναι εδώ στο νοσοκομείο. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Αν και ξεκινάμε με αυτούς τους όρους, ελπίζουμε να είναι καλή χρονιά. Κοιτάξτε, εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και συνολικά οι γιατροί και η υγειονομική του νοσοκομείου είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Προφανώς. Πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να επιταχυνθούν λοιπόν οι διαδικασίες εμβολιασμού. Θα πρέπει οποιοδήποτε σκόπελος υπάρχει να τον υπερπηδήσουμε άμεσα, είτε αυτό σημαίνει σε έλλειψη δόσεων είτε οτιδήποτε άλλο. Όμως πιστεύουμε ότι οτιδήποτε εμποδίζει σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να παρακαμφθεί. Κύριε Γάζο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί όποιος είναι υπέρ του εμβολίου, και είμαι κι εγώ σε αυτή την πλευρά, όταν βλέπει ένα τέτοιο έντυπο, δεν μπορεί να συνενέσει. Γι' αυτό και επιμένω και λέω, ποιος το έχει φτιάξει αυτό το έντυπο. Δηλαδή, αυτό είναι ότι θα σου κάνω ό,τι να είναι και ό,τι και να πάτε δεν τρέχει τίποτα. Μα είναι δυνατόν? Προφανώς είναι κάτι το τελείως παράλογο, το οποίο μπορεί να κρύβει και σκοπιμότητα ακόμα. Δεν είναι απλό πράγμα δηλαδή, γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν το έδωσε στον ύπνο του. Κάποιο λόγο έχει που το έφτιαξε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, γιατί όπως το μάθατε κι εσείς, και εμείς το μάθαμε σήμερα ακριβώς. Δεν έχουμε προλάβει να ξέρουμε τι γίνεται με τις εξελίξεις. Όμως να σας πω, μας προβληματίζει ότι δεν απέχει πολύ αυτό το κείμενο από τη λογική που γενικότερα η κυβέρνηση έχει καλλιεργήσει 10 μήνες τώρα, και είναι η λογική της ατομικής ευθύνης. Ατομική ευθύνη της προστασίας, ατομική ευθύνη για το να λάβεις τα μέτρα προστασίας που χρειάζεται, ατομική ευθύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ατομική ευθύνη παντού. Αντίστοιχα και για τους υγειονομικούς ακόμα, έφτασε σε όλη την Ελλάδα να στείνονται μέχρι και για υγειονομικούς, γιατί κόλλησαν. Κοιτάξτε, πάντως κύριε Γάζο, αυτά είναι απαράδεκτα. Ότι αντίστοιχα όμως είναι. Θα πω την άποψή μου. Θέλω να σας πω. Η ατομική ευθύνη είναι απαραίτητη. Να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι μόνο σε αυτή τη σκέψη. Ναι. Ότι το κείμενο αυτό διαπνέεται από την ατομική ευθύνη. Ναι. Και είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση που έχει καλλιεργήσει. Γιατί σου λέει είναι ατομική σου ευθύνη αν θα εμβολιαστείς, αν θα έχεις παρενέργειες, αν οτιδήποτε άλλο. Εμείς, σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, ήδη πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, είχαμε ζητήσει και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από την ΥΠΕ έγκαιρη ενημέρωση για όλους τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Για το τι είναι αυτό το εμβόλιο και τι θέλουμε να κάνει. Υπήρχε ανακοίνωση η οποία δημοσιοποιήθηκε. Και βέβαια να δεν έγιναν όλα αυτά. Κυριαγάζω, είναι έτσι και είναι απαράδεκτο το έγγραφο και γι' αυτό το συζητάμε. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Έκτορα Γάζο.